Ένας δήμος του Ακριτικού Εύρου, το Σουφλί, επιλέχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για την ανάπτυξη του τουρισμού, ύπαιθρου και αγροτουρισμού. Το Σουφλί είναι ένα από τα 41 χωριά που επιλέχθηκαν μέσα από περισσότερες από 170 υποψηφιότητες στον διαγωνισμό Best Tourism Village από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Για την επιλογή των ελληνικών φακέλων υποψηφιοτήτων, η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη συνέστησε το προηγούμενο καλοκαίρι η ειδική επιτροπή που αποφάσισε ομόφωνα να υποβληθούν οι υποψηφιότητες του Σουφλιού, της Δυτικής Σάμου και της Σαλονίσου. Η τελική επιλογή έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και η βράβευση του Σουφλιού έγινε στη Μαδρίτη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Η ικανοποίησή μας, η συγκίνηση και η περηφάνεια ήταν πολύ μεγάλη. Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια δεν πιστεύαμε ότι θα είμαστε μέσα από τους οικισμούς που θα ήμασταν σαν, αν θέλετε, υπόδειγμα εναλλακτικού τουρισμού, αγροτουρισμού. Οπότε η ανακοίνωση του αποτελέσματος εχθές μας γέμισε και έτσι περηφάνεια και μας συγκίνησε και παρουσία με την Υφυπουργό την κυρία Ζαχαράκη παραλάβαμε το σήμα του ΠΟΤ που είμαστε όσοι θεωρούμαστε πλέον παγκοσμίως ένας τουριστικός αγροτικός προορισμός ελκυστικός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρει πλέον το σήμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, η εμπειρία, το δίκτυο που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ όλων αυτών των περιοχών που έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη διάκριση μπορεί να φέρει, να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Βέβαια θέλει προσπάθεια, θέλει πολλή δουλειά. Το σήμα αυτό δίνεται για 3 χρόνια. Σίγουρα ο οργανισμός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κάνει τους ελέγχους, διαπιστώνει αν τηρούνται οι όροι και οι προποθέσεις, γιατί είναι πολύ αυστηροί σε όλες αυτές τις, αν θέλετε, τις επιλογές. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το Σουφλί αλλάζει ζωή κατά κάποιον τρόπο. Από εδώ και πέρα πολύ φοβάμαι ότι ο όγκος της ευθύνης είναι τεράστιος. Θα πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε να εκπονήσουμε μια μελέτη στο Leader για την ανάδειξη του Σουφλίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να είναι όσο γίνεται καλύτερη. Βεβαίως αυτό που χρειαζόμαστε είναι η στήριξη της περιφέρειας και του κράτους. Σαφώς. Νομίζω ότι πρέπει να πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και να αναδείξουμε αυτή την τόσο τιμητική διάκριση που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει τόσο μεγάλο βραβείο. Παίρνεις στον παγκόσμιο χάρτη, έχεις ένα σήμα το οποίο μπορείς πια να το προβάλλεις και αυτό είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Ναι, σωστά. Μια διάκριση που αν μη τι άλλο θα τη ζήλευαν οι πάντες. Φαίνεται καθαρά ότι έχουμε όλες τις εναλλακτικές προτάσεις που κάποιος να προτιμήσει την περιοχή μας. Είναι το παγκοσμίως γνωστό το μετάξι. Είναι τα κουκουλόσπιτα. Είναι με το πιο μεγάλο συγκρότημα το τσίβρε. Είναι όμως και το απολιθωμένο δάσος. Είναι το δάσος της Δεδραδιάς. Το που είναι παγκοσμίως γνωστό, είναι μία σειρά πολλών περιοχών που προσελκύουν τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι η λίμνη του Τυχερού, μπορεί κάποιος η Πασία, Κοπηλασία, Ποδηλασία. Τα πάντα έχει τη δυνατότητα, όπως είναι και ο ορεινός όγκος, έτσι με τις ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά δημιούργησαν η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι το Σουφλί είναι ένας ελκυστικός προορισμός και πλέον μπήκαμε στο χάρτη του τουριστικού παγκοσμίου τουρισμού. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πολλές δράσεις σαν ένωση επαγγελματιών. Θέλουμε να αναδείξουμε διάφορες διαδρομές μέσα στο Σουφλί, που είναι πολλές, από παραδοσιακά κτίρια, από αρχιτεκτονικά μνημεία, από εκκλησιαστικά μνημεία, από πηγές που υπάρχουν μέσα στο Σουφλί, οπότε ο τουρίστας να μπορεί να έρχεται και να περάσει τον χρόνο του και να χαλαρώνει, να ηρεμεί με την φιλοξενία νομίζω που μας διακρίνει, με τα τοπικά προϊόντα. Σωστή. Όπως είναι το τσίπουρο, το τυρί και τα λουκάνικα, ο καβουρμάς, τα οποία είναι εξίσου ωραία. Με λίγα λόγια νομίζω ότι έχουμε τα πάντα.
Εμείς και αυτό το οποίο περιμένουμε μαζί με την περιφέρεια, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου για την περιοχή, διότι έχουν χρηματοδοτηθεί έργα υποδομής. Από εκεί και πέρα, με την ευαισθησία που διακρίνει τον κύριο Περιφερειάρχη, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και σημαντικές προτάσεις πάνω στο θέμα του τουρισμού.